τον κύριο Αλεξάνδρο Μημαράκη, τον ξέρετε. Έχουμε κάνει τόσες πολλές συζητήσεις μαζί, πρώην πρόεδρος εδώ του Συλλόγου Εκπαιδευτών, εκπαιδευτής ο ίδιος, αλλά έχουμε κάνει τόσες πολλές κουβέντες, κύριε Μημαράκη, και μέσα σε όλα αυτά τα οποία ακούμε στην καθημερινότητά μας, αυτά τα οποία καταγράφουμε, αλήθεια, εσείς πώς μπορείτε όλα αυτά να τα σχολιάσετε? Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Σχολιασμός. Πρέπει να πάψει κάποια στιγμή, κυρία Δουλγεράκη, να γίνεται πια αυτός ο σχολιασμός και να γίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι μέσα στη ζωή μας θα εμπλακούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα. Μπορεί να είναι ατύχημα, μπορεί να είναι δυστύχημα. Όταν λοιπόν θα αλλάξουν τα δεδομένα, καταρχήν για εμάς, στο κομμάτι του εμείς, του εγώ δηλαδή, τότε πιστέψτε μου, θα έχουμε πολύ, πολύ διαφορετική αντιμετώπιση σε όλο αυτό. Θα σας πω παράδειγμα τώρα ότι γενικά αυτό που προσπαθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές να αλλάξουμε και αυτό που θα έπρεπε να μας βοηθάει η πολιτεία κάθε φορά να κάνουμε είναι να επενδύσουμε στον παράγοντα άνθρωπο. Όσο δεν επενδύουμε στον παράγοντα άνθρωπο, θα έχουμε τέτοιου είδους αποτελέσματα, τα οποία τα βλέπετε τι γίνεται. Δεν μπορούμε λοιπόν, και γίνουμε τώρα αντίστοιχοι με τις 17άριδες, το πρόσωπο νομοθεσία που θα τους δίνει το δικαίωμα να οδηγούν. Γι' αυτό και το λόγο είμαι αντίστοιχος. Θα προτιμούσα λοιπόν να γίνει εφόλης της ύλης μια αναθεώρηση σε όλο αυτό το κομμάτι και να θέσουμε νέες βάσεις. Και ξαναλέω, πρέπει να επενδύσουμε στον παράγοντα άνθρωπο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Σίγουρα είναι οι υποδομές, σίγουρα είναι τα οχήματα που βελτιώνονται, σίγουρα είναι ο φωτισμός, οι διαγραμμίσεις, το υλικό που είναι στον δρόμο, το ασφαλτικό πολλές φορές δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι, σίγουρα. Αλλά ας μην ξεχνάμε όμως ότι εμείς ως κοινωνία οφείλουμε να επενδύσουμε εκεί στο κομμάτι αυτό. Ήθελα να στείλω και σας έστειλα μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν προλάβατε να τη δείτε. Πριν 4 μέρες ήμουνα στο Τίβικεν στη Γερμανία, γύρω στα 40 χιλιόμετρα έξω από τη Στουτγκάρδη. Να δείτε εκεί, παράδειγμα, είπατε για ποδηλασία, είπατε για κίνηση με ποδήλατα. Να δείτε πως άλλες χώρες πραγματικά αντιλαμβάνονται αυτή την ανάγκη του ανθρώπου, γιατί είναι ανάγκη να κινηθεί με το ποδήλατο. Δεν το κάνουν όλοι μόνο για να μην έχουμε κίνηση. Είναι ανάγκη. Είναι πραγματικά άθληση. Είναι κάτι πολύ πολύ όμορφο. Που εδώ, δυστυχώς, στην πόλη μας φοβάσαι να το κάνεις. Γιατί λες ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να μην φτάσω εκεί που θα πάω. Έχει ευθύνη βέβαια και ο ποδηλάτης, έχει ευθύνη και ο οδηγός. Και γενικότερα η ευθύνη είναι σε όλους μας. Ξεκινάει από εμάς. Το ότι γίνονται πολλά λάθη στον δρόμο από πολλές κακές συμπεριφορές που εμείς ως εκπαιδευτές τις πράττουμε συνέχεια και εκδικητικότητα από άλλους οδηγούς που μας βλέπουν στον δρόμο. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει και εμείς να γίνουμε το ίδιο. Μα είπατε, μια πολύ ωραία λέξη, μια πολύ σωστή λέξη. Οδηγούμε και τελικά οδηγούμε εκδικητικά. Δηλαδή, εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρεις. Αυτός τι δουλειά έχει στο δρόμο. Θέλω εγώ μόνο να είμαι στο δρόμο. Και το λέω τώρα γιατί βλέπω ξανά αυτή τη φωτογραφία που μου στείλατε. Κύριε Μημαράκη, μέσα από ένα καθρέφτη, θα την ανεβάσω. Θα την ανεβάσω στο FB του ραδιοφώνου. Μέσα από ένα καθρέφτη αυτοκινήτου που δείχνει μέσα στην κεντρική τηλεοφόρο, στον κεντρικό το δρόμο, ανάμεσα σε 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Γιατί φαντάζομαι εσείς πάτε από τη μια, από την άλλη έρχονται οι άλλη, έτσι όπως το βλέπω, να υπάρχει ο ποδηλατόδρομος. Ενώ εμείς τι κάνουμε, βάζουμε μπάρες, βάζουμε στη θέα και δεν ξέρουμε και τι άλλο να κάνουμε, γιατί φοβόμαστε ότι θα τα σπάσουμε, θα τα καβαλήσουμε, ότι θα χάσουμε τη ζωή μας. Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Σε όλο αυτό όμως που θα δείτε και σε αυτό που θα δει ο κόσμος και θέλω να καταλάβει, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που καβαλάνε τα ποδήλατα αυτά που θα δείτε. Εμείς δεν το σεβόμαστε και το ξέρετε. Είναι εκπαιδευμένοι. Αυτή είναι η διαφορά. Τι θα πει εκπαιδευμένοι, ποδηλάτες εκπαιδευμένοι? Σαφώς. Από το σχολείο, κυρία Δουλγεράκη. Από πολύ μικρή ηλικία. Από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά εκπαιδεύονται σε αυτό το πράγμα. Οι γονείς τους και γενικότερα η πολιτεία αυτή τα εμπιστεύεται τα παιδιά αυτά σε πολύ μικρή ηλικία. Και λέω να πάρουν το ποδηλατάκι και να πάνε στο σχολείο μόνα τους. Ναι, έχω δει παλιότερες φωτογραφίες από τα πέρυσι και πρόπερσι που μας στέλνατε με το πώς κυκλοφορούν τα παιδιά, ναι. Ακριβώς. Οι φωτογραφίες λοιπόν, όλες αυτές που σας έχω στείλει, ειδικά παλιότερα και χαίρομαι που το θυμάστε, τα παιδάκια αυτά είναι μόνα τους. Δεν έχουν κάποια συνοδεία. Δεν πάνε με τον μπαμπά ή τη μαμά ή κάποιον άλλο. Μόνα τους πάνε. Έχουν μάθει τον κώδικα, κυκλοφορούν σε συγκεκριμένα σημεία που υπάρχει ποδηλατόδρομος από και προς το σχολείο. Έχουν χώρο να αφήσουν τα ποδηλατάκια τους. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Κάτι που μακάρι να μπορούσε να γίνει και εδώ στην Ελλάδα μας. Μακάρι. Και κάποια στιγμή το εύχομαι ολόψυχα να γίνει. Πώς θα γίνει όμως, αν τα σημερινά παιδιά, αυτά που είναι τώρα στο δημοτικό, τώρα στις πρώτες τάξεις όμως του δημοτικού, επενδύσουμε σε αυτά και τα μάθουμε. Έτσι ώστε να φτάσουμε στο λύκειο, αυτά τα παιδιά έχουν ήδη γνώσεις. Και πιστέψτε με ότι είναι πολύ πολύ δεκτικά. Επιτρέψτε μου, ας πω το επάγγελμα του εκπαιδευτή 24 χρόνια, είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Τα τότε που είχαμε από 1998 μέχρι σήμερα. Εντελώς διαφορετικά.
Τα παιδιά είναι πολύ πιο θετικά και πολύ πιο συνειδητοποιημένα. Η νέα γενιά είναι από αυτούς που θα πει ότι ξέρεις, εγώ δεν θα πιω και η πόλη παρέα ας πει, εγώ δεν θα πιω γιατί θα οδηγήσω. Το κάνει. Λεκτικά το κάνει και ένα μπράβο του γι' αυτό. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε γιατί είναι πραγματικότητα, κυρία Λιγεράκη. Τι να πω τώρα, κύριε Μημαρακή, ότι δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Σας έχω αφήσει να πείτε αυτά τα πράγματα έτσι όπως τα νιώθετε αυτή την ώρα και βάσει με όσων τρέχουν, αλλά είναι μια καθημερινότητα δική μας. Άραγε θα σταματήσουμε να θρηνούμε ανθρώπους στην άσφαλτο, τόσο άδικοι αυτοί οι θάνατοι των παιδιών μας που δεν καταλαβαίνουν το γιατί. Τόσο άδικοι θάνατοι των δικών μας των ανθρώπων και πάντα όλοι μας ενδυνάμει θύματα ενός τροχαίου. Θα σας πω, κυρία Δουλγεράκη, η πραγματικότητα, εσείς είμαστε ρεαλιστές, δεν θα σταματήσουμε να θρηνούμε θύματα στην άσφαλτο, δυστυχώς. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε, να τα μειώσουμε. Και θέλω κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι έχετε πίεση χρόνου, θέλω να μείνει με ένα συνέστημα πώς νιώθει ο οδηγός την ώρα που αφήνει ένα πεζό και περνάει και γυρνάει ο πεζός και του δίνει ένα μικρό χαμόγελο εκείνη τη στιγμή. Πώς νιώθετε? Ας κρατήσουμε αυτό και μόνο αυτό. Δεν είναι τρόπος να εκδικούμαστε η οδήγηση. Μπορεί να βγαίνει στο αισθήμα του χαρακτήρα μας, μπορεί να αφήνουμε το αποτύπωμα του κάθε χαρακτήρα να μένει στον δρόμο για να το βλέπουμε, αλλά είναι στο χέρι μας να σταλάξουμε. Δεν πειράζει να καθυστερήσουμε και 2-3 λεπτά παραπάνω που δεν θα είναι, πιστέψτε με. Αρκεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και θα αλλάξουν πάρα πολλά. Από εμάς εξαρτάται. Και μόνο από εμάς.